ακούσαμε όμως προηγουμένως στο δελτίο μας αυτό το ειδικό επίδομα των 800 ευρώ, η κυβέρνηση εξετάζει να το δώσει και σε άλλους επιστήμονες, όχι μόνο σε δικηγόρους, δηλαδή και σε μηχανικούς. Θα δούμε βεβαίως εντός των επόμενων ημερών αν θα ισχύσει ή όχι αυτή η πληροφορία που έχει η ΕΡΤ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η ευτυχία και το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών είναι τα μεγάλα φαβορί για τα φετινά βραβεία Χρυσή Ήρης. Οι υποψηφιότητες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου ανακοινώθηκαν μέσω ίντερνετ, όπως επιβάλλουν τα μέτρα κατά της πανδημίας. Η Ακαδημία Κινηματογράφου πρόσφατα ανακοίνωσε με live streaming τις υποψήφιες ελληνικές ταινίες που θα διεκδικήσουν το βραβείο Χρυσή Ήρης. Με την ευτυχία του Άγγελου Φρατζή να διεκδικεί 13 βραβεία και το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών του Σίλα Τζουμέρκα να ακολουθεί με 12 υποψηφιότητες, ο αγώνας της επικοινωνίας των υποψήφιων παραγωγών φέτος θα έχει ψηφιακή επικοινωνία. Τα δύο πρώτα βίντεο που ανέβηκαν περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες υποψηφιοτήτων, του μακιγιάζ και των ειδικών εφέ. Η ταινία Άλυτη, όπως και η ταινία Το θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών, βρίσκονται και στις δύο κατηγορίες. Η Άλυτη είναι ένα αλληγορικό παραμύθι που εμψυχώνει τους λαϊκούς μύθους. Ένα κορίτσι που το δέρμα του έχει υφή δέντρου θα κοιμήσει το ενδιαφέρον ενός γιατρού που πρόσφατα μετακόμισε σε μια επαρχιακή πόλη. Στην ομάδα των ειδικών εφέ είναι και ο Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, που φέτος με την ομάδα του στο Μόντρεαλ κέρδισαν το Όσκαρ ειδικών εφέ για την ταινία 1917. Η ομάδα των ειδικών εφέ του Θαύματος της Θάλασσας των Σαργασσών περιλαμβάνει την Έφη Ζαχαροπούλου, που μεταξύ άλλων έχει κάνει το μακιγιάζ στις ταινίες Before Midnight, Ίκτος και την πολυαναμενόμενη ταινία Monday. Πρόκειται για ένα σκοτεινό θρίλερ με δύο γυναίκες στο προσκήνιο και έναν άλυτο φόνο που τη συνδέει. Πρωταγωνιστή η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Αγγελική Παπούλια. Τρίτη ταινία στην κατηγορία ειδικών εφέ, το Cosmic Candy. Μια σουρεαλιστική σκοτεινή δημιουργία από τη Ρινιό Δραγασάκη που φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις μιας νεαρής ορφανής με την ταμεία του σούπερ μάρκετ. Στρώσεις παραμυθιού με κοριτσίστικο σκοτάδι και τη Μαρία Κίτσου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τρίτη ταινία που κλείνει την κατηγορία καλύτερου μακιγιάζ είναι η εμπορική επιτυχία της χρονιάς Ευτυχία. Η βιογραφία της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου μεταμορφώνει μέσα από το μακιγιάζ τρεις γενιές ανθρώπων και ιδιαίτερα τις δύο πρωταγωνίστριες που υποδίωνε τη στιχουργό Στανιάτα και τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της ταινίας Ευτυχίας, όπως ανέφεραν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, θα προσφέρουν τις εισπράξεις από τις ψηφιακές προβολές της ταινίας σε δημόσια νοσοκομεία για τη θεραπεία των ασθενών με κορονοϊό. Μια άξια αναφοράς πράξη από έναν κλάδο που δείχνει να έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα τις μέρες του μένουμε σπίτι. Παρόλο το ότι μένουμε στο σπίτι, κατά κάποιο τρόπο εμείς αυτό το κομμάτι της ζωής μας, αυτή την περίοδο, το χαιρόμαστε. Οι υποψήφοι ήξεραν όταν υπέβαλαν την αίτησή τους, στους κανονισμούς ήξεραν ότι πρόκειται να τους ζητήσουμε υλικά για να κάνουμε αυτά τα μονταζάκια. Από όποιες ταινίες βέβαια θα έφταναν σε αυτή την τελευταία φάση που είναι από τις υποψηφιότητες προς τα τελικά βραβεία. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ακαδημίας αλλά και στη σελίδα της στο YouTube τις επόμενες μέρες θα κοινοποιηθούν και τα υπόλοιπα βίντεο των υποψηφιοτήτων σε μουσική Φελιζόλ, γραφικά του Νίκου Πάστρα και μοντάζ του Στέλιου Καμίτση.